Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω ότι πραγματικά καλά, είμαι η Ζωή και καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Όπως είδατε και από τον τίτλο του βίντεο, επιτέλους η Ζωή θυμήθηκε να κάνει ένα βίντεο με βιβλία. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω τέτοιο βίντεο με βιβλία. Χίλια συγγνώμη στο κοινό αυτό εδώ του καναλιού που βλέπει μόνο τα βιβλία, αλλά θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, ξέρω ότι έχω να κάνω 7 μήνες, είδα πριν λίγο το τελευταίο book review που είχα κάνει, αλλά θα σας πω. Το καλοκαίρι που είχα ξεκινήσει να διαβάζω τις Ρένα Ρώση Ζαΐρη, το έχω εδώ πέρα, γιατί είμαι σε καλό δρόμο, το Μπλε Ζαφύρι, λόγω δουλειάς και καλοκαιριού δεν είχα χρόνο, διάβαζα μόνο όποτε πήγαινα θάλασσα για να ψαρεύει ο Αντώνης και είχα κι εγώ όρεξη. Και πολλές φορές δεν το έπαιρνα καν μαζί μου, κάποιες φορές όμως το έπαιρνα. Άμα θα πήγαινα θάλασσα και ήξερα μετά τη δουλειά θα διάβαζα. Μετά το βράδυ όπως συνήθιζα δεν το έκανα γιατί ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη, γιατί φέτος η σεζόν πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε είχαμε αρκετή δουλειά, πολύ πίεση ρε παιδάκι μου, κουραζόμουν πολύ. Μετά όταν ψιλοχαλάρωσε η δουλειά εγώ... Έπρεπε να μετακομίσω, να ψάχνω σπίτι, να γονιώ για άλλο πράγμα, να είχαμε άλλα τρεξίματα. Οπότε δεν είχα τόσο χρόνο, θα μου πεις δεν είχες ένα μισάωρο. Αυτό το μισάωρο που είχα βαριόμουν να διαβάσω, ήθελα να κάνω κάτι άλλο εντελώς από να πάρω το βιβλίο και να διαβάζω, να χαζέψω το κινητό, να πάω μια βόλτα, τέτοια πράγματα. Οπότε, sorry. Αλλά θα επανορθώσω με αυτό εδώ πέρα το βίντεο και σε λίγο καιρό θα έχουμε και ακόμη ένα book review από το βιβλίο που διαβάζω τώρα. Τέλος πάντων, όπως είδατε στο τίτλο, σήμερα θα σας παρουσιάσω τα αγαπημένα βιβλία μέσα στο 2023. Αυτά εδώ πέρα ξεχώρισα και μου άρεσαν. Άμα πάει κάποιος να δει στο book review, όχι στο book review μου, στο book Goodreads, θα δει ότι είχα βάλει και, πώς το λένε, στόχοι που να διαβάζει, δεν θυμάμαι τι στόχοι είχα πει. Πάντως, το είχα καταφέρει, το στόχο μπορεί να είχα πει 5 βιβλία, δεν θυμάμαι, διάβασα 6 βιβλία, που... από αυτά είναι εδώ πέρα. Το μικρότερό μου βιβλίο ήταν το Αρχίζει με εμάς και το μεγαλύτερο ήταν το Δάκρυ του Έρωτα. Ότι μέσος όρος στα βιβλία διάβασα 370 σελίδες. Μετά το βιβλίο που οι περισσότεροι το έχουν κάνει και καλά στα ράφια ήταν η Υπερηφάνεια και Προκατάληψη. Το λιγότερο άνθρωποι που το έχουν, ας πούμε, σαν αποθηκευμένο να το διαβάσουν ή το διαβάσαν, κάτι τέτοιο, είναι Για μια ζωή. Μετά, ο μέσος όρος που έχω βάλει σαν βαθμό σε όλα τα βιβλία που διάβασα ήταν το 4,7. Το μεγαλύτερο έτσι βιβλίο που έχει σε σκορ ήταν το Υπερηφάνεια και Προκατάληψη. Επίσης, αυτό το βιβλίο ήταν και το πρώτο μου review της χρονιάς. Και το τελευταίο μου review ήταν Όσο η αγάπη συγχωρεί, που ήταν και από το... Τι στο κλωπτό? Και το τελευταίο έτσι βίντεο που έχω κάνει με τα βιβλία. Όλα αυτά τα βιβλία είναι που έχω διαβάσει φέτος, όπως βλέπετε, και κάποια από αυτά θα σας πω σήμερα. Θα ξεκινήσω, θα σας διαβάσω όμως και αυτά τα review που έχω γράψει εδώ, αλλά θα σας πω έτσι και κάποια λόγια από μένα. Θα ξεκινήσω πρώτα με την Hoover, να ξεκινήσω από τα ξένα και μετά θα πάω στα εγχώρια. Θα σας μιλήσω για αυτό εδώ πέρα το βιβλίο, το Τελειώνουμε Μας της Colleen Hoover που μας είχαν πρίξει πέρυσι, κανένα 2 χρόνια, αλλά πέρυσι είχε γίνει το top του top, να μιλάνε για Hoover, κακός χαμός, ειδικά για αυτό το βιβλίο, παιδιά, ναι, μας έπρεξαν. Εσείς το είχατε καταλάβει ότι μας είχαν πρίξει, γιατί εγώ το έχω καταλάβει. Όλοι να μιλάνε για αυτό το βιβλίο και για τη Hoover. Νομίζω, παίζει να ήμουν από τους τελευταίους ανθρώπους που διάβασε αυτό το βιβλίο, γιατί όλοι τα είχαν διαβάσει και διαβάζανε τα καινούργια της Hoover.
Τι να πω, δεν ξέρω, μάλλον εγώ. Άρχισα να το διαβάσω, γι' αυτό σας λέω, παίζει να ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος. Το review που έχω κάνει εδώ πέρα στο book, όχι Bookreach, στο Goodreach, είναι τόσο μεγάλο. Είναι αυτό εδώ πέρα. Που έχω και κάποια spoiler. Αλλά θα σας τα διαβάσω έτσι όπως το έχω, γιατί σίγουρα δεν θα πάτε να τα βρείτε. Θα σας πω όμως λίγο το story. Αυτό εδώ πέρα το story είναι μια τοξική σχέση που έχει ένα ζευγάρι. Δεν βολεύει. Μια απόλυτα τοξική σχέση, μια σχέση που δεν πρέπει να είναι έτσι, ούτε ερωτική, ούτε φιλική, ούτε τίποτα. Κρύβει πάρα πολύ βία αυτό το βιβλίο. Είναι γροθιά στο στομάχι, μας μιλάει η Λίλη. Η Λίλη είναι μια κοπέλα που ερωτεύεται το Ράιλ. Την έχει εντυπωσιάσει ότι είναι τόσο, ότι έχει πρώτον καλή δουλειά, ότι είναι hot, ότι είναι το απόλυτο αρσενικό, μέχρι κάποια στιγμή που αρχίζει και τη χτυπάει. Και εκεί βλέπουμε ποια σχέση δεν καθόμαστε, σε τέτοιου είδους σχέσεις, στο πρώτο χτύπημα φεύγουμε. Δεν μένουμε εκεί, είτε και η λεκτική βία είναι βία ακόμα, δηλαδή και ο άλλος να σε βρίζει από το πρωί στο βράδυ είναι βία και πάλι πρέπει να φύγεις από αυτή τη σχέση, ό,τι σχέση και να είναι. Επίσης, σωματική βία είναι άμα μας χτυπήσει κάποιος. Υπάρχουν πολλών ειδών βία που πρέπει να τις μάθουμε και να τις αποφεύγουμε και να φεύγουμε από αυτό. Ένα βιβλίο που πιστεύω ότι πρέπει να διαβαστεί από γυναίκες και άντρες, να δουν οι άντρες πως σκέφτεται μια γυναίκα και που φοβάται ακόμα μια γυναίκα, να δουν ότι έτσι νιώθει μια κοπέλα όταν φοβάται, αυτές είναι οι σκέψεις της, και αντίστοιχα και εμείς οι γυναίκες πρέπει να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, γιατί είναι μάθημα και για εμάς που το διαβάζουμε. Και άμα έχουμε βρεθεί χωρίς να το έχουμε καταλάβει σε μια τέτοια σχέση, ή βρισκόμαστε και δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα, θα μας βοηθήσει αυτό το βιβλίο. Στο τέλος του βιβλίου, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι μιλάει η συγγραφέας και λέει τις ευχαριστίες της στον κάθε έναν. Και ότι έχουν αυτό εδώ πέρα που λέει βοήθεια, εδώ, που λέει άμα είσαι θύμα της ενδοικογενειακής βίας, άμα γνωρίζεις κάποιον που δέχεται βία, μπορείς να πάρεις τις σώζο γραμμές 15900 ή να πας στη σελίδα στο metoogreece.gr, .gr, είναι εδώ πέρα. Και πάμε να σας διαβάσω εδώ αυτό το βιβλίο, όχι αυτό το βιβλίο, να σας διαβάσω τι έχω γράψει εδώ όταν τέλειωσα το βιβλίο. Καταρχήν έχω βάλει 5 στα 5 αστεράκια, λογικό, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και λέει η ζωή. Φανταστικό, υπέροχο, καταπληκτικό βιβλίο, το αγάπησα. Πόσο ωραίο, δεν μπορώ να το περιγράψω. Παρόλο που είναι ένα σχετικά ρομαντικό βιβλίο, είναι και σκληρό ταυτόχρονα, γιατί έχει παιδιά κάτι σκηνές από τη βία που άσκησε ο Ράιλ στη Λίλη, που σε πιάνει το στομάχι σου και Παναγιά μου, το σκέφτομαι ακόμα που μου εξαπλωμένη στο κρεβάτι και το διάβαζα νύχτη, απόλυτη ησυχία, όλοι κοιμόταν, κανείς δεν κουνιόταν, και να το διαβάζω και να πιανέται το στομάχι μου. Διότι στην αρχή όλα φαίνονται τέλεια σε μια σχέση, αλλά θέλει μόνο λίγα δεύτερη να σπάσει το γυαλί και να μην κολλάει και να μην είναι όπως ήταν πρώτα. Αρκετά σκληρές εικόνες που περιέχει μέσα το βιβλίο μονολογό από τον Ράιλ, στην αρχή τον ερωτεύτηκα, ήταν το απόλυτο αρσενικό, το hot, το ωραίο, καλή δουλειά, πώς το λένε, κινούταν ωραία στο χώρο, hot, το είπαμε, μ' άρεσε. Εξίσου πολύ ωραίο ήταν και οι σκέψεις που έκανε η Λίλη για μια γυναίκα. Εξίσου πολύ ωραίο ήταν και οι σκέψεις που έκανε η Λίλη από την αρχή ως το τέλος, αλλά ένα παραπάνω όταν είχε να κάνει σχέση με την κακοποιητική συμπεριφορά του Ράιλ. Οι σκηνές, οι σκέψεις, όλα ήταν τόσο αληθινές που έγιναν με τη Λίλη, που πραγματικά νιώθω ότι
εγώ στη θέση της, που ένιωθα το φόβο να αγωνιάω όπως εκείνη και να λέω Παναγία μου, να θέλω να πάω τουαλέτα, να πάω να θέλω να πιω νερό και λέω έχει γούστο να ξετρυπώσει από πουθενά κανένα Ισραήλ και να με τρέχει. Σε τέτοιο σημείο που είναι αληθινή ιστορία αυτό εδώ πέρα το βιβλίο, τη Colleen Hoover η μαμά τα έχει περάσει, οπότε η πρώτη κακοποιητική έτσι βία που είχε ζήσει εδώ πέρα η Λίλη είναι ακριβώς αυτή που είχε ζήσει η μαμά της. Είδαμε πώς νιώθει μια γυναίκα και τι σκέψεις μπορεί να περνάνε από το μυαλό της, ειδικά στις ερωτήσεις που κάνουν, που κάνουμε όλοι, γιατί μένεις, γιατί δεν έφυγες πιο νωρίς κτλ. Κτλ. Αξιοαγάπητος ήταν και ο γλυκός Άτλας, πραγματικά όλοι θέλουμε στη ζωή μας έναν Άτλα να είναι πάντα και παντού. Υπέροχος χαρακτήρας, γλυκός, μου άρεσε ειδικά όταν βοηθούσε πάρα πολύ την Λίλη και τη βοήθησε σε πολύ άσχημες στιγμές της, ήταν πραγματικά ο φέλακας άγγελός της. Το βιβλίο, το μόνο που θα προσθέσω ήταν ότι είχε απόλυτο δίκαιο το BookTok και το Bookstagram με τον Τόρο, αλλά η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν μην απογοητευτώ, μη και δεν μου αρέσει τελικά το βιβλίο, όπως είχε αρέσει όλους τους υπόλοιπους, να ήμουν στους 2-3 ανθρώπους που έλεγε σιγά μωρέ το βιβλίο, σιγά μωρέ και η γραφή της Χούλιν. Της Κούλιν, της Χούβερ. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το βιβλίο λέγανε ότι κλαίνε, ότι σπαράζουν στο κλάμα κτλ. Εγώ δεν έκλαψα. Δεν έκλαψα καθόλου, ήδη γιατί επειδή γνώριζα ότι ίσως κλάψω, οπότε δεν έκλαψα ή δεν ξέρω, δεν ήταν τόσο συγκινητικό ότι αγχώθηκα, ότι ένιωθα λες και ήμουν εγώ η Λίνη, ναι, αλλά όχι ότι έκλαιγα, μόνο λίγο έτσι βούρκουσα προς το τέλος του βιβλίου. Και αυτό ήταν το τελειώνει μας από την Colleen Hoover που το είχα βάλει 5 στα 5. Συνεχίζω πάλι με Colleen Hoover, το αρχίζει με μας, είναι η συνέχεια του τελειώνει με μας. Okay, ωραίο βιβλιαράκι. Εδώ σε αυτό το βιβλίο βλέπουμε ποια είναι μια υγιή σχέση, μια σχέση που πρέπει να είναι έτσι όλες οι σχέσεις, είτε οι ερωτικές μας, είτε οι φιλικές, είτε οτιδήποτε, έτσι είναι μια υγιή σχέση σε δύο ανθρώπους. Εδώ βλέπουμε το love story του Άτλας με τη Λίλη. Εδώ πάλι υπάρχουν πιο γλυκές σκηνές, πιο ρομαντικές, πιο ιδιαίτερες. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό, γιατί είδαμε την υγιής πλευρά σε σύγκριση με την τοξική πλευρά. Εντάξει, και πολύ ωραίο αυτό το βιβλίο, το μεταξύ ταιριάζει πάρα πολύ με το ρούχο μου. Και έχει και αυτά εδώ πέρα τα daffodil. Τα λουλουδάκια, πάρα πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι ο τίτλος το αρχίζει με εμάς, περίμενε ότι θα έχει να κάνει σχέση με το ζευγάρι Άτλας Λίλη και όχι με τον Άτλας και με ένα άλλο πρόσωπο που έγινε. Δεν θα σας πω με ποιον γιατί θα είναι τεράστιο spoiler. Εδώ βλέπουμε περισσότερο από την παλιά τη ζωή που είχε ο Άτλας, πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε, πού έφτασε και πού έπαιξε ρόλο στη ζωή του η Λίλη όταν ήταν στην εφηβεία και πώς εξελίχθηκε μέχρι τώρα που ήταν μεγάλη και δύο, και αυτό ήταν 5 στα 5 αστέρια, ενώ ότι δεν θα βάζα εδώ πέρα στα αγαπημένα του 2023 ένα βιβλίο που είχε πάρει 3, γιατί δεν θα ήταν αγαπημένο μου και θα σας διαβάσω. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο, δικαιώθηκαν επιτέλους Άτλας και Λίλη, ναι, γιατί επιτέλους ήταν μαζί, γιατί και οι δύο άξιζαν την ευτυχία και οι δύο είχαν βρεθεί σε βία από μικρή ηλικία. Στην αρχή η αλήθεια, ναι, το θυμάμαι αυτό που μου φάνηκε γλυκανάλατο, γιατί και εγώ θέλω όταν παίρνω ένα βιβλίο, με το που ανοίξω το βιβλίο, να καταλάβω να μπούμε στο ζουμί. Άργησε λίγο πιστεύω να μπούμε στο ζουμί και να καταλάβω. Είχα πιο μεγάλες προσδοκίες όπου, λόγω του προηγούμενου, ήταν ένα γλυκανάλατο. Άλλοι πιστεύουν ότι ίσως και να μην το έβγαζε αυτό το βιβλίο, το τελειώνει, το αρχίζει με εμάς, θα ήταν ok, δεν χρειαζόταν. Εγώ ήθελα λίγο παραπάνω,
παραπάνω, θα το ήθελα, αλλά είναι ένα γλυκό, ρομαντικό βιβλίο, αρκετά hot μπορώ να πω. Και όπως σας είπα και πριν, εδώ βλέπουμε μια υγιής και όχι τοξική σχέση. Τίτλο του βιβλίου, ότι νόμιζα ότι είχε να κάνει σχέση με τη Λίλη και τον Άτλας, αλλά είχε να κάνει μόνο με τον Άτλας. Τώρα θα πάμε στο εγχώριο. Θα περάσουμε στους Έλληνες συγγραφείς. Θα πάω με αυτό εδώ πέρα το βιβλίο για μια ζωή της Ελένη Λαμπύρη. Αυτό το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις 6, ενώ από τα προηγούμενα εδώ πέρα της Colin Hoover είναι ποδιόπτρα. Δεν το ανάφερα καθόλου, δεν ξέρω άμα σας ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό εδώ πέρα το βιβλίο, πόσο υπέροχο, και το εξώφυλλό του με την κοπέλα, αυτή είναι η ζωή, γιατί μιλάει για μια ζωή σαν και εμένα. Εν τω μεταξύ μου αρέσει στα βιβλία των εκδόσεων 6 που λέει πάντα εδώ πέρα υπάρχει ένα μικρό στιχάκι από το βιβλίο, πάντα και λέει εμείς θα ζούμε μαζί στο όνειρο που η αλήθεια της ζωής πάντα θα το ζηλεύει. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο αυτό, παιδιά. Πρέπει, αν σας αρέσουν τα ρομαντικά, γενικά ξέρετε εδώ πέρα μόνο ρομαντικά βιβλία διαβάζουμε, τα ρομαντικά να το διαβάσετε, είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ μεγάλο. Παίζει να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο βιβλίο που διάβασα τη χρονιά που μας πέρασε, γιατί το νούμερο ένα μεγαλύτερο βιβλίο σε σελίδες θα σας το δείξω είναι το επόμενο. Εδώ πέρα μιλάει για τη ζωή, που η ζωή δεν την έχει φερθεί και με το πιο γλυκό τρόπο, με το πιο καλό. Αναγκάζονται να φύγουν από το χωριό και να πάνε στην πόλη για ένα καλύτερο αύριο με τη μητέρα της, διότι χάνει ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο από τη ζωή. Καθώς έτσι μεγαλώνει και είναι κάπου στην εφηβεία, χάνει και τη μητέρα της, οπότε μένει μητέωρη, δεν έχει κανένα στη ζωή, να είναι δικός της άνθρωπος. Έχει βρει και ένα παλικαράκι που είναι ερωτευμένη και καθώς πάει να ξαναβρει λίγο τα πατήματά της, η ζωή την ξαναδείχνει, η ζωή που ζούμε, η μοίρα μάλλον ξαναδείχνει στη ζωή την κακιά της πλευρά, την πλευρά που δεν πρέπει πιστεύω κανένας άνθρωπος να βλέπει. Δυστυχώς η ζωή πάλι μένει μόνη της, από εκεί πέρα που πιστεύει ότι έχει έναν άνθρωπο εκεί, πάλι μένει μόνη της, πάλι η μοίρα παίζει δύσκολα παιχνίδια μαζί της, πάλι την πληγώνει. Από εκεί πέρα που νιώθει ευτυχία, είναι πάλι στη δυστυχία, πέφτει μπορώ να πω και στην κατάθλιψη και καθώς μαζεύει πάλι τα κομμάτια της ένα-ένα από όλα αυτά που της έχουν συμβεί στη ζωή της και αρχίζει πάλι τη ζωή της από το μηδέν. Και κάνει δική της η οικογένεια μετά από 12 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ναι, μετά από 12 χρόνια η ζωή της πάλι ανατρέπεται. Αυτά που ήξερε έπρεπε να τα ξεχάσει, έπρεπε να βρει έναν τρόπο, έναν τρόπο που θα πρέπει να σκεφτεί τι θέλει τελικά στη ζωή της. Θέλει αυτό που γνώριζε τα τελευταία 12 χρόνια ή θέλει να έχει κάτι άλλο όπως είχε πριν 12 χρόνια. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, συγκινητικό κι αυτό, εντάξει, πλάτα ξανακλαίω. Και τώρα θα σας διαβάσω για αυτό το βιβλίο τι είχα γράψει στο Goodreads. Λέω εδώ πέρα, ένα καταπληκτικό βιβλίο που μας δείχνει τη φιλία, την εφηβική αγάπη και τον πόνο που μπορεί να μας προκαλέσει ένας χαμός του αγαπημένου μας ανθρώπου ακόμα και στην ενήλικη ζωή μας, τον πόνο που είχαμε ζήσει κάποτε. Όταν πιστεύεις ότι δεν γίνεται να επιστρέψει το παρελθόν, αυτό επιστρέφει και ταράζει τη ζωή σου προσπαθώντας να κάνεις τις σωστές επιλογές, αυτό που σας είπα πριν λίγο. Το βιβλίο είναι εκπληκτικό, πρωτότυπο και πολύ συγκινητικό. Επίσης, αυτό το βιβλίο μέσα έχει και ένα μικρό παραμυθάκι, μια μικρή ιστορία που
είναι εκπληκτική να τη λέτε, άμα διαβάσετε το βιβλίο να την πείτε και στα παιδιά σας, μου αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να το ξαναδιαβάσω για να το μάθω να το λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Πληγώθηκα πολύ με έναν από τους ήρωες που αυτό που συνέβη στο τέλος του βιβλίου. Τώρα βλέπουμε λίγο σε αυτό το βίντεο ότι ο ήλιος έρχεται, φεύγει, έρχεται, φεύγει, γιατί δεν έχω κατεβάσει το πατζούρι από αυτό πέρα το παράθυρο. Αλλά επειδή δεν είναι make-up tutorial, το άφησε επίτηδες, γι' αυτό δεν ξέρω αν σας ενοχλεί που γίνεται αυτό, απλά, okay. Και αυτό που θέλω να προσθέσω για το βιβλίο για μια ζωή, είναι ότι το τέλος θα το θέλω λίγο πιο αναλυτικό. Να έχει πιο πολλά λόγια, γιατί σαν να τέλειωσε απότομα. Θα ήθελα τουλάχιστον άλλες 2-3 σελίδες, λίγο πιο πολλά. Όχι αυτό το μπαμ, σαν να τέλειωσε απότομο μου φάνηκε. Αυτό με στενοχώρησε λίγο, με ξενέρωσε, αλλά οκ. Από εκεί πέρα που αν θα το ανάλει περισσότερο μπορεί να μην βγαίνει και καλό το αποτέλεσμα. Και θα πάμε τώρα στο αγαπημένο μου έτσι βιβλίο, που ήταν το νούμερο ένα αγαπημένο μου. Το top of the top βιβλίο που διάβασα φέτος είναι... αυτό εδώ πέρα. Είναι το πιο μεγάλο βιβλίο που διάβασα μέσα στο 23. Το Δάκρυ του Έρωτα από τη Λία Ζώτου και Θοδωρή Καραγεωργίου. Είναι ζευγάρι που γράφαν μαζί. Σε αυτό το βιβλίο δεν καταλαβαίνεις ποιος έγραφε τι. Ποιος έγραψε την αρχή, ποιος έγραψε στη μέση, ποιος έγραψε το τέλος, πώς. Γιατί δεν καταλαβαίνετε. Είναι σαν να το γράφει ένας άνθρωπος, μια ψυχή. Υπέροχο βιβλίο. Αυτό το βιβλίο το λατρεύω. Καταρχήν αυτό το βιβλίο μου το χάρισε η θεία του Αντώνη, και πλέον που είναι και δική μου θεία. Είναι εκπληκτικό βιβλίο. Νομίζω έκανε την πιο σωστή επιλογή που μου έδωσε αυτό το βιβλίο να διαβάσω. Το λάτρεψα. Εν τω μεταξύ αυτούς εδώ πέρα τους συγγραφείς τους είχε εκεί πέρα γείτονοι από ό,τι μου είχε πει. Αλλά εγώ δεν τους είδα πουθενά. Τέλος πάντων, τώρα μου ήρθε για να λαμπεί. Τέλος πάντων, αυτό το βιβλίο είναι εκπληκτικό, να είναι καλά η Θεία η Σωτηρία. Είναι ένα βιβλίο που είναι σε χρόνους. Μας μιλάει για το Μάιο του 1914, του Μάρτου του 1963 και του Σεπτέμβρη του 1974. Η αρχή είναι ότι είναι ένας ήρωας εκεί πέρα που έχει πάει σε ένα αμπέλι και στον αμπελώνα έχει ένα σπίτι και μπήκε σε αυτό το σπίτι μέσα και βρήκε ένα βιβλίο και ξεκίνησε κάπως να το διαβάζει. Και κάπως έτσι ξεκινάει και εξελίσσεται η ιστορία. Μας μιλάει για την Ελλάδα, μας μιλάει για το Πόντο, έχει μέσα και ιστορία που δείχνουν ότι οι συγγραφείς κάτσανε και διαβάσανε, μελετήσανε, το ψάξανε. Δεν είναι ότι ας βγάλουμε μια ιστορία και πάνω κάτω να μιλάει για την ιστορία, έτσι. Κάνανε μελέτη οι άνθρωποι, έμαθα αρκετά πράγματα. Σε αυτό το βιβλίο, εντάξει, έκλαψα, αγωνιούσα. Ήταν από τα βιβλία που το πιάνεις και δεν θες να το αφήσεις, δεν θες να πας να κοιμηθείς ή να κάνεις κάτι άλλο ανάλογα τι ώρα το διαβάζεις. Θες να διαβάσεις ακόμα λίγο, να δεις το τι συμβαίνει. Το διάβασα μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα που στο τέλος δεν ήθελα να τελειώσει. Γράφουν πάρα πολύ ωραία αυτοί οι συγγραφείς που θέλω να διαβάσω και τα υπόλοιπα βιβλία που έχουν γράψει. Τέλειο βιβλίο, τέλειο. Παίζει να είναι από τα νούμερο ένα αυτό μαζί με το μέχρι να φύγεις και όλα τα βιβλία της οικονόμου. Είναι τα αγαπημένα μου. Έχει ξεχωριστή θέση στην καρδία μου αυτό, γιατί ένα παραπάνω που ήταν από δώρο. Θα σας διαβάσω λίγο τι έχω γράψει εδώ στο Goodreads. Πόσο υπέροχο βιβλίο και πόσο υπέροχη γραφή. Υπέροχο. Καταπληκτικό. Εξαίσιο. Δεν έχω άλλα λόγια να περιγράψω. Σε ταξιδεύει σε ωραία τοπία του Πόντου και της Ελλάδας, σε αμπελώνες και γίνεσαι ένα με τους ήρωες. Πόσο αγάπησα, ισχύει, όλους τους ήρωες για το δικό τους, για τον καθένα, για αυτό που
Δηλαδή έκανε μέσα στο βιβλίο. Ένα βιβλίο που με έκανε να κλάψω, να πονέσω, να σοκαριστώ, κάνοντας με να μένω με το στόμα ανοιχτό. Όντως έμενα και έλεγα, excuse me. Ένα βιβλίο που έχει στοιχεία ρομαντισμού, μυστήριου και αγωνίας και πραγματικά αναρωτιέμαι πώς τα μπλέξανε και τα κάνανε έτσι τόσο υπέροχα. Μπράβο τους. Έχει ηθικό δίδαγμα αυτό το βιβλίο και μας περνάει ότι όταν συγχωρείς, γαλιλεύεις κι εσύ ο ίδιος. Οπότε, θα σας πω κι εγώ να συγχωρείτε εύκολα στους ανθρώπους που σας έχουν στενοχωρέσει, σας έχουν πληγώσει, να τους συγχωρείτε, γιατί θα βρείτε κι εσείς γαλήνη μέσα από τη συγχώρηση. Και είναι ένα από τα βιβλία που τα πιάνεις και δεν θες να τα αφήσεις. Εκπληκτικό, γιατί θες να δεις τι γίνεται. Και έμαθα και πράγματα, η αλήθεια είναι, σε αυτό το βιβλίο για, πώς το λένε, για τα κρασιά, για τα μπέλια. Πολύ ωραία. Αχ, υπέροχο. Πραγματικά θα είναι ένα από τα βιβλία που θα ήθελα άνατε να το ξαναδιαβάσω ξανά. Πραγματικά. Τι να πω. Τι να πω. Λοιπόν, εννοείται και αυτό το είχα βάλει 5 στα 5 αστέρια. Ό,τι βιβλία σας έδειξα σήμερα, εννοείται τα είχα βάλει στα 5 αστέρια. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε διαβάσει κάποια από αυτά. Πιστεύω ότι η Hoover σίγουρα την έχετε διαβάσει. Μη σας πω έχετε διαβάσει και άλλα βιβλία της Hoover. Εγώ δεν έχω διαβάσει άλλα βιβλία της Hoover, αλλά φέτος θα διαβάσω. Φέτος θέλω να συνεχίσω να διαβάζω, γιατί πέρσι ξεκίνησα καλά τη χρονιά μου διαβάζοντας, αλλά από το καλοκαίρι και μετά δεν τα πήγα και πολύ καλά. Αλλά έχω ξεκινήσει και διαβάζω πάλι και λέω επιτέλους ζωή, μπράβο κορίτσι μου. Γιατί είχα ξεχάσει και στενοχωριόμουν που δεν διάβαζα και είναι μια υπέροχη απασχόληση. Ωραία είναι και τα κινητά και να βλέπεις και ταινίες και όλα αυτά με την τεχνολογία. Αλλά το να κάτσεις και να διαβάσεις ένα βιβλίο, ό,τι είδος βιβλίο σου αρέσει τον καθένα, μένα μου αρέσουν τα ρομαντικά και λίγο έτσι crime. Σε άλλους αρέσουν μόνο τα crime. Άλλοι θέλουν μόνο ιστορικά. Άλλοι θέλουν να είναι, ξέρω εγώ, αστυνομικά, επιστημονικά. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη βιβλίου. Και από τα πιο καινούργια είναι τα αυτοβελτίωσης, που από όλα τα βιβλία παίρνεις κάτι, σε άλλα μαθαίνεις, σε άλλα σε χαλαρώνει, άλλα σε αγχώνουν, σε κρατάνε σε εγρήγορση, σαν να είσαι σε τρενάκι του Λούνα Πάρκ. Οπότε είναι μια πολύ ωραία απασχόληση, γιατί φεύγουν τα άγχη μας, η αλήθεια είναι αυτή, φεύγουν λίγο από την πραγματικότητα, από αυτό που ζούμε κάθε φορά, φεύγει το οτιδήποτε μας απασχολεί από το μυαλό μας και καθόμαστε και διαβάζουμε και μπαίνουμε στη ζωή άλλων ανθρώπων, είτε είναι αληθινή είτε είναι ψεύτικη ιστορία. Και πέρα από αυτό μαθαίνουμε λίγο καλύτερα την ελληνική γλώσσα, διότι τώρα μικρή και μεγάλη πετάμε και τα ξένα, τις λέξεις στα αγγλικά. Οπότε ερχόμαστε λίγο σε επαφή με τη δικιά μας τη γλώσσα, την ελληνική, που μαθαίνουμε και καινούργιες λέξεις και πώς να εκφραστούμε περισσότερο. Εμένα πάντως με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το να διαβάζω βιβλία τώρα μεγάλη και έπρεπε να διάβαζα και όταν ήμουν στο σχολείο, θα ήμουν ακόμα καλύτερη και στις εκθέσεις. Και που θέλω να καταλήξω ότι πέρα τώρα που εγώ δεν γράφω εκθέσεις πια, ούτε ελληνικά, ούτε αγγλικά, ούτε τίποτα, δεν χρειάζεται να γράψω κάποια έκθεση, τα παιδιά σας ή εσείς αν με βλέπετε πηγαίνετε ακόμα στο σχολείο είτε σπουδάζετε, θα σας προτείνω να διαβάσετε βιβλία είτε ελληνικών είτε αγγλικών, ό,τι βιβλία θέλετε εσείς και ό,τι θεματολογίας, γιατί θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξη που θα γράφετε τις κάθε εκθέσεις σας. Οπότε είναι και αυτό μια καλή ευκαιρία και να πείτε και τα παιδιά σας να το κάνουν αυτό. Εμείς τώρα, να μην πολύ λογώ και να λέω πολλά και βγει τεράστιο αυτό το βίντεο και αυτό, θα σας αφήσω κάπου εδώ. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να περάσατε υπέροχα αυτή την ώρα που είδατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχεται ειδοποίηση από κάθε φορά που θα ανεβάσω κάποιο βίντεο. Αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω. Τα βιβλία αυτά θα σας τα αφήσω γραπτός από κάτω για άμα θέλετε να τα
διαβάσετε λίγο τις ιστορίβουλες από πίσω, τι λέει το κείμενο. Αφήστε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να μου πείτε τα δικά σας αγαπημένα βιβλία του 2023 ή αν δεν έχετε κάποιο βιβλίο, γιατί τυχαίνει να μην διαβάζετε, να μην σας αρέσει. Πείτε μου μια αγαπημένη στιγμή το 2023, κάτι αγαπημένο που έγινε μέσα στο 2023, μια ανάμνηση, μια στιγμή σας. Θα χαρώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, να ονειρεύεστε και φιλάκια πολλά.